Στι 14 Ιουλίου θα διεξαχθεί τελικώ η συζήτηση στην Ολομέλεια τη Βουλή επί του πορίσματος τη Προανακριτική Επιτροπή για τον Νίκο Παπα. Η Ολομέλεια, σε μια ειδική διαδικασία θα κληθεί να αποφασίσει αν θα παραπέμψει τον πρώην Υπουργό στη διαδικασία του Δικαστικού Συμβουλίου και σε συνέχεια του Ειδικού Δικαστηρίου με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάγια και περιλαμβάνει τοποθετήσεις βουλευτών ή και πολιτικών αρχηγών, εφόσον το επιθυμούν, αλλά και του ίδιου του πρώην Υπουργού. Αμέσως μετά, η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με μυστική ψηφοφορία, όπου το κάθε μέλο του κοινοβουλίου σημειώνει ανεπιθυμήτη τη δίωξη ανάδίκημα. Η Βουλή, επί της ουσίας, τώρα καλείται να επικυρώσει τι εργασίε τη επιτροπή που συμπέρανε πω ο κύριο Παπά επιχείρησε να δημιουργήσει το λεγόμενο ΣΥΡΙΖΑ ΤΣΑΝΕΛ στο πλαίσιο του ελέγχου των αρμών τη εξουσία, με τη βοήθεια του πάλεποτε κόκκινου εργολάβου Χρήστο Καλογρίτσα από τις τοποθετήσεις των κομμάτων ήδη έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή πλειοψηφία που φτάνει τους 180 βουλευτές.